Καλησπέρα σας. Έω σήμερα, περισσότερα από 3.950.000 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίω. Στην Ευρώπη, περισσότερα από 1.486.000, λίγο λιγότερο από το 40%. Περισσότεροι πλέον από 1.359.000 είναι άνθρωποι μα, ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Παγκόσμια έχουν καταγραφεί 271.796 θάνατοι. Σήμερα ανακοινώνουμε 13 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, έξι εκ των οποίων αφορούν χώρους με συναθρήσεις κρουσμάτων. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.691, εκ των οποίων το 55,5% αφορά άντρες. 603 θερούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό, και 1.349 είναι σχεδιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 94.291 κλινικά δείγματα. 32 συμπολίτε μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. 9, το 28% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρε. Το 97% έχει υποκείμενο νόσημα ή έχουν ηλικία 70 ετών και άνω. 85 ασθενεί έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε δύο ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 150 θανάτους συνολικά στη χώρα. Οι 40, το 26,7% ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων των πολιτών μας ήταν τα 75 έτη και το 93,3% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Στου σημερινού θανάτου περιλαμβάνεται όπω ακούσατε και όπω έγινε γνωστό ο Δημήτρη Κρεμαστινό. Ένα διαπρεπή επιστήμονα. Ένα ακούραστο δάσκαλο. Ένα αξιοπρεπή πολιτικό που άφησαν εξίτυλο αποτύπωμα στο Εθνικό Σύστημα Υγεία ω Υπουργό Υγεία, αναβαθμίζοντα τι κινητέ μονάδε και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΕΚΑΒ ω προ τι αεροδιακομιδέ. Εκ μέρου τη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, και του Υπουργείου Υγεία ενώνουμε τα συλληπιτήριά μα μαζί με αυτά που ακούσατε από τον Υφυπουργό και θέλουμε να συλληπιθούμε την οικογένεια και του οικείου του. Η 8η Μαου έχει καθιερωθεί ω Διεθνή ημέρα εγρήγορσης και ενημέρωση για τη θαλασσομεία, τη Μεσογειακή Ανεμία. Ένα από τα κύρια μελήματα είναι και η θωράκιση των θαλασσιμικών από την πανδημία και η εξασφάλιση επάρκεια αίματο. Όπω με ενημέρωσε ο πρόεδρο τη Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρική Αιματολογία και Ογκολογία, πολλοί από αυτού του ασθενεί παρουσιάζουν συνοσυρότητε, όπω πλυνεκτομή, καρδιακή σιδήρωση, καρδιακή δυσλειτουργία, προβλήματα στο σηκώτη και στα νεφρά και πολλαπλά ενδοκρινολικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου και του διαβήτη. Ω εκ τούτου θεωρούνται αυξημένου αυξημένο κινδύνου για νόση από τον ιό. Γίνονται διεθνείς προσπάθειες καταγραφής των περιστατικών στην Ευρώπη και μια αντίστοιχη προσπάθεια έχει οργανωθεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σπανίων Αιματολογικών Νοσημάτων, που στην Ελλάδα συντονίζεται από ειδικά κέντρα εμπειρογνωμοσύνη, τα Γενικά Νοσοκομεία Λαϊκό και Πέδων Αγία Σοφία. Αρκετέ φορέ σα έχω αναφέρει για τι αβεβαιότητε κάποιων από τα τέστα αντισωμάτων. Ιδιαίτερα όταν ένα ιό δεν έχει προσβάλει μεγάλο μέρο του πληθυσμού. Για παράδειγμα, αν σε ένα πληθυσμό χιλίων ατόμων έχει νοσήσει το 5 δηλαδή 50 άνθρωποι, και ένα τεστ αντισωμάτων έχει ευαισθησία 98%, δηλαδή ανοιχνεύει το 98% των ασθενών με αντισώματα, και η ειδικότητα 98%, δηλαδή ανιχνεύει ω αρνητικού το 98% των ανθρώπων που δεν έχουν αντισώματα, αυτό σημαίνει πως αν κάναμε αυτό το τεστ και στους χίλιους, θα βρίσκαμε περίπου 68 θετικούς. Σε αυτού του 68 θετικού, οι 19, δηλαδή το 28%, θα νόμιζαν πω είχαν περάσει τον ιό και δεν θα τον είχαν περάσει. Όσο αυξάνει το ποσοστό αυτών που νοσούν, τόσο αυξάνει και η επιτυχία ενό τέτοιου τεστ να ανακαλύψει αυτού που πέρασαν την νόσο. Αν είχαν νοσήσει 10% των ανθρώπων στον ίδιο πληθυσμό των χιλίων, με το ίδιο τεστ θα βρίσκαμε θετικού 116. Εκ των οποίων οι 18, το 16%, θα νόμιζαν πω είχαν περάσει τον ιό και δεν θα τον είχαν περάσει. Πολύ λιγότεροι δηλαδή. Αυτό είναι και ο λόγο που μελέτε αντισωμάτων θα χρησιμοποιηθούν για επιδημιολογικού σκοπού προ το παρόν στη χώρα μα. Όμω πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον και να παρακολουθούμε τι επιστημονικέ εξελίξει. Μια τέτοια αισιόδοξη εξέλιξη στην πάλη έναντι του ιού και στη δημιουργία τέτοιων πολύ καλών τεχνικών ανακοινώθηκε αυτή τη βδομάδα. Σχεδόν σε όλου όσου πέρασαν την ασθένεια, ανεξάρτητα από την ηλικία το φύλλο, τη σοβαρότητα τη ασθένεια, ανοιχνεύθηκαν ειδικά αντισώματα έναντι του ιού. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία μπορεί να σημάνει μια νέα εποχή για τον έλεγχο των αντισωμάτων και η οποία βασίζεται σε μια τεχνική που αναπτύχθηκε σε ένα νοσοκο... πανεπιστήμιο τη Νέα Υόρκη, η πιθανότητα να έχουμε ψεύτικα θετικά είναι μικρότερη του 1%. Η τεχνική ελέγχθηκε σε περισσότερα από 1.300 άτομα που είχαν περάσει οι περισσότεροι την ήπια μορφή της νόσου. Διαπίστωσε παρουσία αντισωμάτων, όπω σα είπα, ανεξάρτητα αν από κάποιο πέρασε ελαφρά την νόσο ή όχι. Το 92% των ανθρώπων που εξετάστηκαν 21 μέρε μετά την προσβολή από τον ιό είχαν θετικά αντισώματα. Η ίδια επιστημονική ομάδα έχει συνδέσει την παρουσία αυτών των αντισωμάτων με τη δυνατότητα του ανθρωπίνου σώματο να εξουδετερώνει τον ιό. Αυτή η σημαντική εργασία θα δημοσιευτεί σε ένα από τα πιο έγκριτα περιοδικά του κόσμου, το Nature Medicine. Άρα, ναι, φαίνεται η απάντηση ότι στο άμεσο μέλλον και περιμένουμε να τεκμηριωθεί, άνθρωποι με θετικά αντισώματα θα έχουν κάποια μορφή ανοσίας έναντι του τρέχοντος τελέχους του ιού. Το ερώτημα που πρέπει να μελετηθεί και θα πρέπει υπομονετικά να περιμένουμε να απαντηθεί επιστημονικά είναι για πόσο καιρό θα κρατά αυτή η ανοσία. Ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή είναι να παρακολουθούμε όλους αυτούς που έχουν περάσει την νόσο προοπτικά, στο διάστημα των επόμενων 6-12 μηνών, και να βλέπουμε τι κάνουν τα αντισώματά του. ήδη πολλέ επιστημονικέ ομάδε θα παρακολουθήσουν διαχρονικά ασθενεί και θα μελετήσουν αυτά τα φαινόμενα ταυτόχρονα σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου. σω διαβάσατε ή ακούσατε τι δηλώσει από το γνωστό σε όλου: Ρόμπερτ Κοχ Institute, ένα από τα Ινστιτούτα Δημόσια Υγεία τη Ευρώπη, που έχει την έδρα του στη Γερμανία για ένα πιθανό δεύτερο κύμα του ιού αυτό το καλοκαίρι. Εγώ λέω πω μακάρι το καλοκαίρι να έχει θετικέ επιπτώσει στην κυκλοφορία του ιού. Η επίδραση του καλοκαιριού στον ιό πιθανολογείται πω από μόνη τη δεν θα είναι αρκετή για τη μηδένιση των μεταδόσεων του ιού. Δεν θέλω όμω να μιλάω με πιθανότητε. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Απλά όλα αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από τη συμπεριφορά μα και η πορεία τη επιδημία στη χώρα μα θα εξαρτηθεί από την εθελούσια συμμόρφωση με βασικούς κανόνες υγιεινής στην καθημέρα πράξη. Αυτούς που ήδη οι περισσότεροι από εμά και εύχομαι να είναι όλοι, εφαρμόζουμε. Σας ευχαριστώ.